προσευχηθούμε στον Άγιο Νικόλαο να έχει καλά όλους τους κατοίκους των νησιών μας, να έχει καλά το εμπορικό μας ναυτικό, να έχει καλά το πολεμικό μας ναυτικό, το λιμενικό σώμα, να έχει καλά τα σωματεία των αλλιέων της χώρας μας και της περιοχής μας, όλους όσους αγγίζουν με πτώση αγάπη τη θάλασσα, αλλά και όλους όσους πατάνε για πρώτη φορά επάνω τους για να δουν τη ζωή κάπως διαφορετικά. Και ευχόμαστε και προσευχόμαστε στον Άγιο Νικόλαο να δίνει τη δυνατότητα στον καθένα, σε όλους, και κυρίως να ζούμε με χαρά και ειρήνη στον τόπο μας. Οικός, κύριε Δήμαρχε, είναι ιδιαίτερα ευλογημένη από τον Άγιο Νικόλαο και την κρατάει πολύ σφιχτά στην αγκαλιά του. Αυτή την αγκαλιά την ξέρει ο καθένας από τους κατοίκους αν το ρωτήσουμε ιδιαιτέρως. Και αυτή την αγκαλιά θέλουμε να τη διασφαλίσουμε και θέλουμε να την κάνουμε να είναι χαρούμενη. Θέλω από αυτή τη θέση να πω και να το λέτε και στους συναδέλφους σας, κύριε Βουλευτά, πως οι κάτοικοι της ΚΟ, όπως ξέρετε και εσείς πολύ καλά, δεν υπήρξαν ποτέ ξενοφοβικοί και δεν είχαν ποτέ άσχημα αισθήματα για τους ανθρώπους που ερχόντουσαν εδώ. Και απόδειξη αυτό που λέω είναι ότι φερνόντουσαν καλά ακόμα και στους κατακτητές. Δεν κυνήγησαν οι ντόπιοι κανέναν, οι κατακτητές τους σκότωναν. Αλλά υπήρχε επίσης και η δυνατότητα, της παροχής υπηρεσιών προς αυτούς. Δηλαδή δεν φτάνει που ήταν κατακτητές και τους προσέχαμε κατά το ανθρώπινο, αλλά και ήμασταν έτοιμοι να αποτινάξουμε τον οποιοδήποτε ζυγό. Εκείνο που λέω κάθε φορά και γίνομαι κουραστικός είναι ότι η περιοχή μας, τα Δωδεκάνησα, δεν πέρασαν 400 χρόνια σκλαβιάς, πέρασαν 650 χρόνια σκλαβιάς. 650 χρόνια σκλαβιάς. Και μετά από αυτή τη σκλαβιά δεν χρειάστηκαν δάσκαλοι να μας ξαναμάθουν τη γλώσσα μας, αλλά το ελληνικό δημόσιο έστειλε δύο επιθεωρητές, έπιανε τα μεγάλα αγόρια και τα κορίτσια, τα εξέταζε και έβλεπε ότι τα ελληνικά τους ήταν τέλεια μέσα από τα βιβλία της Εκκλησίας τα περισσότερα. Και αυτά τα παιδιά διοριζόντουσαν και ήταν οι πρώτοι δάσκαλοι και αποτέλεσαν τον πρώτο πυρήνα μέχρι η πολιτεία να στείλει εκπαιδευτές για τα ανώτερα στρώματα. Αυτή λοιπόν την ψυχή θα πρέπει να τη διασφαλίσουμε όλοι και δεν περισσεύει κανένας μας. Δεν μπορεί να λέει κανένας και σας παρακαλώ να μην το λέτε ποιος είσαι εσύ, ποιος είμαι εγώ, τι κάνω εγώ, τι κάνεις εσύ. Δεν υπάρχει εγώ και εσύ. Υπάρχει εμείς. Γι' αυτό αντέξαμε τα χρόνια της σκλαβιάς, τα 650 χρόνια. Γι' αυτό θα αντέξουμε οτιδήποτε και γι' αυτό με αγάπη θα πορευτούμε και με την ευλογία του Θεού και την προστασία του Αγίου Νικολάου θα πλέουμε ήρεμα στα πελάγη της ζωής και θα μπορούμε να προσδοκούμε την αιώνια. Αμήν. Χρόνια πολλά σας εύχομαι, ευλογημένα και χαρούμενα.